Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή του μήνα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Νέο τεύχος Metal Hammer κυκλοφορεί αύριο με τους Nightwish στην μία όψη και τους Avenged Sevenfold στο πίσω του εξώφυλλο. Και μέσα στις σελίδες του Hammer που κυκλοφορεί αύριο έχουμε ένα θεματάκι που αφορά τους Avenged, οι οποίοι και άνοιξαν το σημερινό TV War. Και μέσα σε αυτό το φοβερό κείμενο που έχει γράψει ο Μάρκος Σακελαρίου για τους Avenged Sevenfold, μας λέει και τα σχόλια που έκανε ο Mainman, τον Machinehead, ο Rob Flynn, για τους Avenged, ο οποίος Rob Flynn φάνηκε να μην είναι ιδιαίτερα εριστικός και επιθετικός απέναντι στο συγκρότημα και πήγε με κάποιον χιουμοριστικό μεν τρόπο, αλλά ιδιαίτερα δεικτικό, να θίξει αυτά τα οποία πέτυχαν οι Avenged Sevenfold με τον καινούριο τους δίσκο, ο οποίος έγινε νούμερο 1 σε Αμερικές, Αγγλίες, Ιαπωνίες και στον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, λέει ο Rob Flynn, Avenged Sevenfold, λέει τώρα και με ακόμα περισσότερο Metallica. Ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία, φίλε Rob, ακόμα και εσύ το έκανες. Οι Avenged Sevenfold, λέει, θα αλλάξουν το όνομά τους σε Sad Batu. Εδώ πέρα ενδεχομένως να έχεις λίγο δίκιο, γιατί το κομμάτι, αυτό το Avenged War από το νέο άλμπουμ των Avenged, πατάει ξεκάθαρα πάνω στο Sad Batu των Metallica. Οι πωλήσεις, λέει, των eyeliner εκτοξεύονται καθώς χιλιάδες απολυπημένες γκοθούδες συνειδητοποιούν πως το Hell to the King είναι στην πραγματικότητα αυτό το κακό κομμάτι των AC/DC, το Thunderstruck. Κοίτα, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο το να ακούς ένα συγκρότημα και από τις επιρροές του να πηγαίνεις προς τα πίσω και να μαθαίνεις άλλες μπάντες. Δεν ξέρω αν οι γκοθούδες, θα ρωτήσω τη φίλη μου τη Μαρία τη Βασιλείου, γνωρίζουν ή όχι τους AC/DC, έχω την αίσθηση ότι τους γνωρίζουν, αλλά είναι πολύ καλό και όσοι δεν τους γνωρίζουν να τους μάθουν. Προσωπικά, εμείς εδώ πέρα μάθαμε μέσα από τη μουσική των Maiden, ας πούμε, τους Camel ή τους Wishbone Ash. Δεν είναι κακό αυτό. Αφού ακούσει, λέει, το χαιρέτικο Dave Mustaine, φρικάρει και κατηγορεί τον Ομπάμα, τους Metallica και τα UFO για την κλοπή των Avenged Sevenfold στο Symphony of Destruction, ο Dave Mustaine δεν χρειάζεται καμία αφορμή για να την πει σε οποιονδήποτε. Έτσι δεν είναι. Ακόμα, αφού, λέει, είδαν πόσο μεγάλη επιτυχία είχαν οι Boos κλέβοντας ονόματα άλλων συγκροτημάτων για τίτλους κομματιών, οι Avenged Sevenfold αποφασίσαν να κλέψουν τους In Flames και επόμενα κόρους μελλοντικοί στίχοι θα περιλαμβάνουν, λέει, στα κόρους θα είναι Trivium και Killswitch Engage. Κοίτα, έχεις μια μπάντα που τη λένε Machinehead, που πήρε το όνομά της από τον πιο γνωστό δίσκο των Deep Purple που έχει μέσα το Highway Star και το Smoke the Water. Οπότε δεν διεκδίκεις δάφνης πρωτοτυπίας. Στο κομμάτι επιλέγουμε τίτλο γενικώς. Ακούγοντας, λέει, τα τελευταία άλμπουμ και συνέχεια μιλάει για τους Metallica. Metallica δεν νομίζω ότι χρειάζονται δικηγόρο. Εδώ πέρα ο Lars, ο οποίος έχει άποψη για τα πάντα, δεν βγήκε να πει τίποτα για τη νέα δουλειά των Avenged Sevenfold. Οπότε δεν νομίζω πως χρειάζεται, αγαπητέ Rob, που σε εκτιμάμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ, να μπαίνεις σε όλη αυτή την λογική. Κάθε φορά έχει πει ο ποιητής που κάποιος φίλος μου επιτυχάνει, ένα κομμάτι μέσα μου πεθαίνει και ο φθόνος δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, στο TV War είμαστε του Mad και του Metal Hammer. Ξεκινήσαμε με τους Avenged Sevenfold και έχουμε πολλά και διάφορα για σήμερα. Θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο τους The Dark Star. Θα υποδεχτούμε στη συνέχεια τον Γιώργο Κόλια, όπου θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε classic metal clip, έχουμε το chart μας, έχουμε διαγωνισμούς και πολλά 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 άλλα πράγματα. Ξεκινήσαμε με τους Avenged, πάμε για Volbeat και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, λοιπόν, στο TV War του Manda και του Metal Hammer και κρατώ στα χέρια μου έναν δίσκο από ένα σχήμα που ονομάζεται The Dark Star, Our Darkest Secrets. Έναν δίσκο ο οποίος ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους κυκλοφορεί και στο επικό μας πλατό, στο ηρωικό μας πλατό. Σήμερα φιλοξενούμε τον Κώστα, τραγουδιστή, τον Δημήτρη, κιθαρίστας. Yeah. Τι κάνετε, παιδιά? Παιδιά, 10-12 χρόνια μπάντα, πρώτο άλμπουμ, χάλατε τη βιάτσα. Για πες, γιατί τώρα? Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τι έγινε? Όλα αυτά δεν ξέρω. Βασικά, και ξαναδείς τι έγινε. Δεν βρίσκαμε τους κατάλληλους ανθρώπους να συνεργαστούμε για να κάνουμε την παραγωγή που θέλουμε, να έχουμε το αποτέλεσμα. Τον τελευταίο καιρό έχει ανέβει πολύ το επίπεδο, κυρίως με τα στούντιο, με ανθρώπους που ασχολούνται με παραγωγές. Πιο παλιά, από ό,τι ξέρεις, δεν ήταν και τόσο εξειδικευμένοι όλοι. Είχαμε περισσότερο. Θα μπορούσατε όμως κάτι να έχετε ηχογραφήσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, να έχετε αφήσει, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, το είχαμε ένα demo. Είχαμε ένα demo που το είχαμε ηχογραφήσει. Ναι. Απλά και πάλι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι ακριβώς με το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι ότι η μπάντα δεν ήταν ενεργή, δηλαδή και live κάνατε και παρουσία στο χώρο έχετε και μεγάλα support έχετε παίξει. Ναι, συνέχεια. Κοίταξε καιρό. Να δεις. Τώρα έγινε με τις κατάλληλες συνθήκες, έγινε με δικούς μας ανθρώπους που μπήκανε στη δικιά μας φάση και όχι εμείς να μπούμε στη δικιά τους. Γιατί ξέρεις, πιο παλιά έπρεπε να βρεις έναν ηχολήπτη και να πας εσύ με τα δικά του δεδομένα. Ναι. Που και τώρα, εντάξει,
στο τεχνικό κομμάτι δεν επηρεάζουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά σίγουρα έχουμε μια αισθητική στο να ξέρουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκεί είναι και σημαντικό και αυτός ο άνθρωπος θα καταλάβει τι κάνετε. Το υλικό που υπάρχει τώρα εδώ πέρα στο Our Darkest Secrets, Κώστα, είναι υλικό το οποίο το έχετε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια ή είναι καινούριο υλικό? Είναι και παλιά κομμάτια και από το demo και διάφορα πιο καινούργια που ακούγονται που είναι πιο καινούργια φάση, δηλαδή πιο αργά κομμάτια με πιο μελωδικό τόνο. Και αλλάζει γενικά. Ναι. Πώς έχει αλλάξει η μπάντα μέσα στα χρόνια, δηλαδή σίγουρα και οι ίδιοι άνθρωποι δεν είστε που ήσασταν πριν από 10 χρόνια, αλλά και σίγουρα και η μουσική σας έχει κάπως διαφοροποιηθεί σε όλα αυτά. Ναι, αλλά παίζαμε στην αρχή, το είχαμε ξεκινήσει για πιο old school hardcore φάση, Agnostic Front, ξέρω, Madball και τέτοια. Το έχουμε παίξει κιόλας με Agnostic Front παρέα. Ναι. Αλλά. Σιγά σιγά βάζαμε και άλλα πράγματα. Ακούμε διάφορα πράγματα. Εμείς οι δύο είμαστε τα ιδρυτικά μέλη, έχουμε μείνει. Αλλάζουμε, έχουμε αλλάξει δύο μπασίστες και ντράμερ αλλάζουμε συνέχεια. Η κατάρα του ντράμερ, αυτή πάντα. Στάτε. Κοίτα, και το Our Darkest Secrets τώρα. Πού θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε μουσικά, δηλαδή να πεις ότι είναι heavy metal, δεν είναι. Δεν να πεις ότι είναι rock and roll, τώρα rock and roll είναι τα πάντα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Να πεις ότι είναι new wave American metal, δεν είναι. Δεν είναι. Να πεις ότι είναι hardcore, δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Δηλαδή να πεις ότι είναι rock, το κεφάλι του Έλληνα rock είναι Dire Straits. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, πώς το επικοινωνείτε αυτό το πράγμα? Κοίτα να δεις τι γίνεται. Επειδή δεν μ' άρεσαν ποτέ οι ταμπέλες στη μουσική γενικά, μ' αρέσουν πάρα πολλά είδη, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε επιρροές από metal, από rock and roll, από hardcore. Έχει γίνει ένα punk πάρα πολύ, ας πούμε, που είναι το αγαπημένο μου είδος μουσικής κιόλας, θα έλεγα. Αλλά τα έχουμε μπασταρδέψει με έναν τρόπο, ξέρεις τώρα, έτσι, όλες οι μπάντες νομίζω. Ας πούμε και οι Metallica, όταν ξεκινήσανε, τι πήρανε. Πήρανε metal, πήρανε punk, πήρανε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εσύ ακούς πολύ punk στο Kill Em All. Όχι, άβγιο, κλείβρε, παιδί μου, ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Κατάλαβα. Και τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, πώς θα το βγάλετε προς τα έξω στον κόσμο? Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πηγαίνει ιδιαίτερα στοχευμένα, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική πιάτσα και την ελληνική κοινότητα. Δηλαδή, είναι metal, είναι gothic, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα, ίσως σας δυσκολέψει λίγο στο πώς θα το πουλήσετε εντός εισαγωγικών? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Απλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουμε διάφορες αρμοδιότητες, δηλαδή εγώ ας πούμε παίζω μουσική σε διάφορα μαγαζιά και βλέπω τον κόσμο πλέον ότι λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή κάποιος που ακούει metal, έχεις δει τελευταίο καιρό ας πούμε το stoner, ας πούμε για αυτό το 70s vintage ήχο που έχει γίνει πιο... Πάντως άμα παίζατε μισό stoner, μισό thrash, θα κάνετε σίγουρα επιτυχία. Καλά, αυτό είναι το στάνταρ. 100%. Κοίτα, αυτό λέγαμε τώρα, δηλαδή ότι στο δρόμο που ερχόμασταν κουβεντιάζαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κάπου ακριβώς το ότι παίζουμε. Ταμπέλα, ναι, Stoner, παίζουμε αυτό. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι παίζουμε με τους Night Stalker. Και κολλάει. Ναι. Και κολλάει. Παίζουμε με μια πιο hardcore μπάντα. Παίζουμε Norma Jean και κολλάει εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή έχουμε κάνει διάφορα live και έχουμε δει ότι το αποδέχεται ο κόσμος. Εντάξει, πιστεύω ότι ξανά μια μπάντα, αν το κάνει καλά αυτό που κάνει, αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει. Νομίζω δηλαδή, πως το σπουδαίο σημείο της καριέρας σας ήταν η συναυλία με την Avril Lavigne, έτσι. Ναι, πολύ σπουδαίο. Και είχε και. Δηλαδή είχε γούστερα ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί να ήταν 14χρονα κοριτσάκια κάτω και να ακούνε εμένα να φωνάζω και να γαυγίζω. Αλλά έβλεπες ότι γουστάρανε. Τρελαινόντουσαν. Δηλαδή μέχρι και μπλουζάκια που είχαμε βγάλει τότε, όλα τα γυναικεία είχαν φύγει. Ναι, ήταν ωραία. Μάλιστα. Δεν ξέρεις ποτέ γενικά πώς θα το αποδεχτεί ο άλλος, ρε παιδί μου. Εμείς το θεωρούσαμε ότι θα είναι πολύ ακραίο. Ναι. Και φαντάζομαι ότι είχα μια κουβέντα με τους Μάστοντον λίγες μέρες πριν και τους είπα αυτό το πράγμα, επειδή τα λέγαμε ας πούμε σε προσωπικό επίπεδο και τους λέω θα παίξουμε με την Avril Lavigne. Και μου λένε πολύ ωραία, έχουμε παίξει και εμείς, μου λέει, στη Σουηδία πριν 3 χρόνια, ήταν ένα από τα καλύτερα μας live. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, εντάξει, δηλαδή βλέπεις ότι αν κάτι έχει καλή απήχηση στον κόσμο, ξέρω εγώ, ό,τι και να είναι, όπου και να το παίξεις. Εντάξει, τώρα να πας να παίξεις σε jazz festival, ας πούμε, hardcore, εντάξει, είπαμε. Δημήτρη, εσύ μέσα στο παρελθόν δουλεύεις με τα παιδιά, με τους Celtic Flesh, έχεις βγει μαζί τους έξω, τους έχεις βοηθήσει, το merchandise, όλα αυτά. Έχεις δει λίγο έξω πώς κινείται το πράγμα γενικότερα. Όλη αυτή την εμπειρία τώρα, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις στους Dark Star προκειμένου να βγει το όνομα προς τα έξω? Κοιτάξτε, σε πρώτη βάση, το αυτό που έγινε σίγουρα ήταν ότι προσβιώθηκα. Ναι. Δηλαδή, μέσα από την εμπειρία, βλέπεις ότι για να γίνει κάτι παραπέρα με booking agency, με manager, με σωστές κινήσεις, πρέπει να υπάρξει ολόκληρος μηχανισμός. Ναι. Δηλαδή μια δεν ξυπνάς δηλαδή ένα απορρέκει και σε παίρνει κάποιος από το χέρι και σου λέει «Γελά, γόρι μου, να σε κάνω rockstar». Και σίγουρα μην περιμένουν κάποιοι ότι θα τους περιμένουν με τις λιμουζίνες, τα κόκκινα χαλιά όταν θα κατέβουν. Ναι. Έχει πολύ ταλαιπωρία το πράγμα και βλέπεις ότι μπορεί να είσαι 2 μήνες στο δρόμο και να
μην έχεις, τι να σου πω τώρα, μην έχεις διάθεση ούτε να δεις το διπλανό σου, ας πούμε. Γιατί απλά μία μέρα είναι πολύ περίεργες οι συνθήκες στα Τούρκης αυτά. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι αν το κάνεις επειδή το γουστάρεις, περνάς πάντα ωραία. Και ότι σου δίνει πολύ ωραίες εμπειρίες αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το βίντεο που ετοιμάσατε, This is not love. Απίθανος ο τύπος ο οποίος πρωταγωνιστεί. Για πες μου λίγο κανένα λεπτομέρεια τώρα. Γιατί αποφάσισατε να κάνετε τέτοιου είδους βίντεο. Και όχι performance, δηλαδή να πάλι στην πάντα να παίζει. Το concept πιστεύω ήταν ότι θέλαμε ένα τύπο που κάθεται μόνο στο σπίτι. Να. Και τα σπάει με ένα, βλέπει, ξέρεις, κάθεται, πίνει την πίρα. Το βλέπει ένα καραόκι, ας πούμε, και αρχίζει και τα σπάει με το κομμάτι. Τα σπάει μόνος. Και δεν δίνει σημασία σε τίποτα. Φαντάζομαι ότι μέχρι και 10 γκόμενες που την πετάξαμε, τις κάνει στην άκρη, τον τραβάνε και αυτό συνεχίζει και τραγουδάει, ας πούμε. Μάλιστα. Και ωραία. Το κόνσεπτ ότι δεν θέλαμε να φανούμε, να σου πω την αλήθεια, επειδή ήταν δικιά μου ιδέα κιόλα στην αρχή. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι και από θέμα χιούμορ και όλα αυτά, ξέρω εγώ, άμα έχει μια αίσθηση του χιούμορ, το βλέπει πολύ ωραία να βλέπει κάτι άλλο. Και απ' την άλλη, δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και οι πιο γνωστοί πάντα. Ξέρεις τώρα που θα μας δει κάποιος με τις μούρες μας και θα πει «Α, αυτός είναι αυτός, αυτός είναι ο άλλος». Τώρα μην είσαι ταπεινός τώρα. Μα έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να βγάλουμε βίντεο κλιπ. Όχι, εγώ ψώνιο, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, πάντα τόσο ωραίο να βλέπεις μια μπάντα να στείνεται, λες και είναι. Εντάξει, θα βάλουμε και τις μούρες μας κάποια στιγμή κάπου. Ωραία. Αλλά σίγουρα. Μάλιστα. Και release party. Release party 7 Νοέμβρη στο ΑΝ. Μόνοι σας, με ποιους άλλους? Όχι, μαζί με τους Bombing the Avenue. Bombing the Avenue. Και μία μπάντα που έχει φτιαχτεί από μέλη των Blan B και άλλες μπάντες που λέγεται Acoustic Covers When Punk Bothers. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Ωραία. Παλιά λεγόσασταν DR Darkstar, γιατί άλλαξε το DR? Ήταν λίγο κοριτσίστικο. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο αποφασίσαμε όλοι. Στην αρχή ήμασταν Darkstar. Ήμασταν και τον Darkstar. Αλλά υπήρχαν και άλλοι Darkstar. Επειδή υπήρχαν και άλλοι Darkstar, λέμε να βάλουμε και κάτι άλλο. Υπήρχε και μια εταιρεία με skate εντωμεταξύ και έλεπες πολλά μπλουζάκια, ξέρεις, Darkstar σκέτο, ας πούμε, και σου λέγανε όλη η μπάντα σου είναι, ας πούμε. Το κάνατε DR, αλλά δεν κάθισε. Ναι, δεν λέω, το DR μετά δεν έκατσε. Και επειδή είχε και καινούριο drummer, ο οποίο πλέον είναι. Καλά, θα φύγει αυτό, δεν είναι. Όχι, δεν φεύγει αυτό, δεν τον αφήνουμε. Επειδή ήρθε και είπε τη γνώμη ότι σε φάση δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, και λέει μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αποφασίσαμε να το κάνουμε The Dark Star. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, The Dark Star, Our Darkest Secrets είναι το album. Θα το προμηθευτείτε σίγουρα όλοι σα. Όσοι θα πάτε να του δείτε live στις 6 του μήνα στο Anna Club. Πάμε να δούμε το βίντεο, παιδιά. Παιδιά, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή τύχη, καλή δύναμη. Και. Τα λέμε. Λοιπόν, πάμε σύντομα να δούμε το βίντεο κλιπ των The Dark Star και επιστρέφουμε. Φύγαμε. Εδώ λοιπόν στο TV World είμαστε του Mad και του Metal Hammer, βεβαίως. Να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπάρα. Ποιοι είναι αυτοί? Email στο tvwar@mad.tv, SMS στο 50421, γράφετε MAD, αφήνετε ένα κενό στη συνέχεια TV War και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Ενώ βεβαίως, έχουμε και τη σελίδα μας στο facebook.com, κάθετος TV War, κάντε like στη σελίδα της εκπομπάρας και στα χέρια μου κρατώ νέο τεύχος Metal Hammer που κυκλοφορεί επισήμως αύριο, Metal Hammer νούμερο 347 παρακαλώ. Εξώφυλλο η Nightwish σε μια αποκλειστική συνέντευξη όπου του Όμας Χολοπάινεν μιλά για όλα τα νέα του συγκροτήματος, ό,τι ακολούθησε τις εξελίξεις με την Φλόρ Γιάνσεν πλέον ως μόνιμη νέα τραγουδίστρια του σχήματος και για πολλά άλλα. Μας λέει ακόμα και για το project το οποίο ετοιμάζει και εμπνέεται από την ζωή του Scrooge McDuck. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που λέει ο Thomas Holopainen εδώ. Ενώ ακόμα στο νέο Hammer που κυκλοφορεί θέματα για τους Avenged Sevenfold, Paradise Lost, Hell, Hail of Bullets, Trivium, Avatarium, Aerion, Volbeat και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα. Εμείς πάμε να δούμε τώρα τους Nightwish και όταν επιστρέψουμε θα υποδεχθούμε εδώ στο ηρωικό και αιματοβαμμένο μας πλατό τον Γιώργο Κόλλια. Φύγαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το TV War του MAD και του Metal Hammer βεβαίως. Μπαίνουμε σίγουρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής όπου θα υποδεχτούμε έναν ιδιαιτέρως εκλεκτό προσκαλεσμένο σήμερα εδώ στο TV War. Δεν θα τον παρουσιάσω ακόμα, θέλω να διαβάσω κάποια σχόλια τα οποία έχουμε τσιμπήσει από το ίντερνετ για τον άνθρωπο αυτό. Λέει κάποιος, I can't believe the speed, δεν μπορώ να πιστέψω την ταχύτητα και τα κάνει όλα αυτά, λέει, μόνο με ένα πόδι. Μπορώ να το βλέπω, λέει κάποιος άλλος, για ώρες, για μέρες ολόκληρες. Καταπληκτικά ταλέντα. Όσον αφορά το extreme drumming, λέει κάποιος τρίτος, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να παίξει σαν κι αυτόν. Ένας τέταρτος λέει, most complete drummer, ο πιο ολοκληρωμένος drummer. Κάποιος άλλος λέει, focused
skillful, viciousness. Και ο άνθρωπος για τον οποίο λέγονται όλα αυτά τα σχόλια δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Κόλλια. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Το πρόγραμμά σου είναι πολύ βαρύ από ό,τι ξέρω. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα project, τα πράγματα τα οποία τρέχουν. Αλλά πες μου, τον τελευταίο καιρό με τι ασχολείσαι? Το τελευταίο καιρό μόλις τελειώσαμε περιοδία με Nile πριν από ένα μήνα. Ετοιμαζόμαστε για Αυστραλία σε 10 μέρες από τώρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Νότια Αμερική, άλλες 10 μέρες ένα tour πριν το Δεκέμβρη και μετά υποτίθεται έχουμε ένα break. Αλλά μπορώ να σου λέω για τα επόμενα 2 χρόνια, ας πούμε, τι έχουμε. Αυτό είναι η υπόθεση Nile. Από εκεί και πέρα. Nile at the Gate of Sethu. Μάλιστα. Και μάλλον θα έχουμε και ευρωπαϊκά φεστιβάλ το καλοκαίρι. Ίσως ένα αμερικάνικο tour κάπου τον Απρίλιο. Και του χρόνου με το καλό θα μπούμε στούντιο να γράψουμε το καινούργιο, το οποίο δεν έχω καμία πληροφορία γιατί δεν έχουμε γράψει τίποτα ακόμα. Μάλιστα. Κοίτα, Nile είναι ένα από τα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι, ίσως το σημαντικότερο το για βασικό, σένα, το βασικό. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τα clinics που κάνεις, είναι τα βιβλία που ετοιμάζεις, είναι τα instructional DVDs που έχεις, είναι διάφορες συμμετοχές σε άλλα σχήματα. Να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα με τα clinics. Με τα clinics. Με τα clinics ξεκίνησα το 2005 και είναι κάτι το οποίο πάντα ήθελα να κάνω. Δηλαδή έχει να κάνει με. Πώς σου πω, με την αγάπη μου για το όργανο. Διδάσκεις, μαθαίνεις, κάνεις performance κτλ. Και έχει λίγο πλάκα γιατί βγαίνεις μπροστά και παίρνεις λίγο παραπάνω φως, ας πούμε. Και... Ναι, γιατί κανονικά ο drummer είναι κρυμμένος πίσω και δεν φαίνεται, οπότε είναι ευκαιρία. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα ωραίο, είναι πολύ αγχωτικό, αλλά πώς να σου πω, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και κάνω πάρα πολλά. Έχω. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση από όλο τον κόσμο, όπως το ξέρω. Δηλαδή συνήθως... από Λατινική Αμερική, Αμερική, Βόρειο, Ευρώπη. Παντού, παντού, ναι. Συνήθως κάνουμε πάρα πολλά στην Ευρώπη, γύρω στα 30 με 50 το χρόνο. Τα οποία καμιά φορά είναι 30 ταξίδια το χρόνο. Μάλιστα. Που αν το βάλεις, ας πούμε, πάνω στα tour και τα λοιπά, δεν υπάρχει χρόνος καθόλου να κάτσεις σπίτι. Αλλά εντάξει. Ναι, και από εκεί και πέρα. Clinics, προσωπικό άλμπουμ, George Collias. Ναι. Ναι, το αυτό... οποίο τι θα είναι αυτό τώρα, πού θα κινηθείς εκεί, death metal υποθέτω. Αυτό ξεκίνησε το 8, έγραψα κάποια κομμάτια τα οποία ήθελα απλά να παίξω κάποια. Πώς πω, λίγο διαφορετικό στυλ, Extreme Drumming Man, και το έκανα για το πρώτο μου DVD. Δύο από αυτά τα κομμάτια έχουν παρέσει ένα μύριο views στο YouTube, ας πούμε, και φωνάζαν όλοι, βγάλτα, κάνε, ξέρω εγώ. Και λέω, ξέρεις τι, θα κάνω ένα προσωπικό project και θα βγάλω ένα album και θα παίζω όλα τα όργανα μόνος μου. Τώρα έχω 13 κομμάτια έτοιμα, τα 11 είναι σίγουρα, θα μπουν σίγουρα. Παίζεις τύμπανα, κιθάρες, μπάσα, πλήκτρα, φωνές. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Λογικά θα κάνω και λίγο την παραγωγή κτλ. Τους στίχους γράφω. Είναι one-man project. Έχει πάρει καλά σχόλια μέχρι τώρα. Θα κυκλοφορήσει Γενάρη του 2014 σίγουρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα είμαστε τελειώνουμε κάποια φωνητικά. Βασικά, ξεκινάμε και τελειώνουμε τα φωνητικά σε 2-3 μέρες. Και μετά mix και το 2014 θα βγει. Και μόλις βγει θα είναι ένα free download. Δηλαδή, δεν υπάρχει προοπτική, ας πούμε, μπάντας ή tour. Εταιρείας κτλ. Θα το δώσει δωρεάν. Τίποτα. Γιώργο, όλα αυτά τα πράγματα, υποθέτω όλα αυτά τα σπουδαία που γίνονται στη ζωή σου, υποθέτω πως ξεκίνησαν από την ένταξή σου στους Nile και μετά. Τότε δηλαδή έπεσε ο προβολέας επάνω σου και στη συνέχεια λειτουργήσε σαν χιονόμπαλα και μεγάλωσε σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Ναι. Ενδεχομένως να υπάρχει κόσμος που να μην ξέρει την ιστορία με τους Nile, με το πώς έγινε η ένταξή σου στο συγκρότημα. Θέλεις λίγο να μας το θυμίσεις? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι είχαμε παίξει support στους Nile με τους Sickening Horror το 2003. Απλά τότε δεν γνωριστήκαμε την μπάντα. Δηλαδή ούτε γεια δεν είπαμε. Ήθελα να τους γνωρίσω γιατί ήταν αγαπημένη μου μπάντα κτλ. Αλλά. Τους είδα λίγο κουρασμένους και τα λοιπά από το tour τους και λέω άστα τα παιδιά, λέω εντάξει, άλλη φορά. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή και καλά. Μετά γνώρισα τους Hate Eternal στο show που έγινε 3 μήνες μετά από το show με Nile που είχαν παίξει support. Και γνώρισα τον Derek Roddy, ο οποίος είναι αγαπημένος μου drummer χρόνια, ας πούμε, και τώρα είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Του έδωσα ένα promo Sickening Horror που είχαμε τότε. Το πήρε, βγήκε online, άρχισε να λέει, ας πούμε, ο drummer αυτός μπλα μπλα και τα λοιπά. Πολύ καλά σχόλια. Και με πρότεινε στους Nile, χωρίς να το ξέρω εγώ. Ναι. Και μια μέρα είχαμε πρόβα Sickening Horror, πάω σπίτι, ανοίγω το email. Ήταν ο Carl Sanders, ξέρω εγώ, και μου λέει: σε θέλουμε στους Nile. Αυτό, ούτε audition, τίποτα. Μάζεψα τα πάντα, βίζα, ετοιμάστηκα. Πήγαμε εκεί. Μετά από 2,5 μήνες ήμουν στο δίκτυο και έγραφα το Annihilation of the Wicked. Γιώργο, πιστεύεις ότι τα τύμπανα είναι μερικώς παρεξηγημένο όργανο? Να διαμακρύνουμε από αυτά που λένε για τους drummer, ο καλύτερος φίλος του μουσικού ή όλα αυτά. Ναι. Τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ έτσι και ιδιαίτερα σοβαρά. Αλλά παρόλα αυτά λέγονται πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι οι drummer παίρνουν λιγότερα φώτα. Ναι. Κατ' επιλογή. Δηλαδή, ξέρω, εντάξει, μπορώ να σου πω, ας πούμε, 100 drummer αυτή τη στιγμή που έχουν μπει στην μπάντα και το μόνο που κάνουν είναι παίζουν για την μπάντα. Δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει να γράψουν μουσική, δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν λίγο management για την μπάντα, γιατί όλα αυτά είναι έξτρα δουλειά, έξτρα άγχος, έξτρα. Ξέρεις. Με τους Nile, π.χ. έχουμε 2-3 email, 4 την ημέρα που μιλάμε, σοβαρά θέματα.
και αποφασίζουν σαν μπάντα. Οπότε, άμα μπει σε μια μπάντα και εφησυχαστείς και μείνεις πίσω και κάνεις τη δουλειά σου και τα λοιπά και απολαμβάνεις αυτή τη ζωή και πάρεις λιγότερο φως, μάλλον είναι επιλογή σου, δεν ξέρω. Άρα κάποιοι από εμάς μάλλον το έχουν προκαλέσει αυτό. Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Γιώργο, είναι εύκολο. Συγγνώμη για κάτι άλλο. Ναι. Τα τύμπανα, σαν όργανο, το να μπεις στα τύμπανα, να ξεκινήσεις και να παίξεις λίγο, νομίζω είναι το πιο εύκολο όργανο για την αρχή. Μετά για να το εξελίξεις όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ίσως από τις πιο δυσκολότερες. Είναι εύκολο για ένα drum να αποκτήσει, για ένα drummer, συγγνώμη, να αποκτήσει προσωπικό ύφος, να αποκτήσει χαρακτήρα, να τον ακούσει κάποιος ο οποίος δεν είναι drummer και να πει αυτός είναι ο Κόλλιας. Πώς το κάνουν, λένε αυτός είναι ο Neil Peart, αυτός είναι ο Mark Zonder, ας πούμε. Είναι εύκολο για ένα drummer να αποκτήσει χαρακτήρα στο παίξιμό του και προσωπικότητα. Αν παίζεις από πιτσιρίκι, δηλαδή 10 χρονών κτλ., νομίζω μετά τα 30 ίσως. Ναι. Θέλει πάρα πολύ παίξιμο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο από τους Nile αρχικά. Το set list στο Nile, πώς το γράφετε, γράφετε ολόκληρους τους τίτλους? Όχι βέβαια. Συμβολά, πώς το κάνετε? Το ξέρεις ότι πολλούς τίτλους δεν τους ξέρω καν. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια και τόσους τίτλους κτλ. Λέω ναι, το. Το 4. Το πάρει. Λέω τη μία λέξη όπως τη βλέπω στο set list κτλ. Τεμπελιά. Αλλά ναι, πάντα μία λέξη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Nile στο τελευταίο τους μέχρι στιγμής κλιπ και θα ερχόμαστε εδώ στο TV World του Μάρτιου του Metal Hammer παρέα με τον Γιώργο τον Κόλλια. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το TV World του Mad και του Metal Hammer και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Κόλλια. Και Γιώργο, σε αυτό το σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για κάποιους μύθους που υπάρχουν γύρω από τους drummer και να μου πεις αν είναι αλήθεια ή αν είναι μύθος, αν είναι ψέματα. Λοιπόν, ο καλός drummer είναι ο γρήγορος drummer. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ούτε μία σε εκατομμύριο δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Απλά κάτι που ισχύει και θα ισχύει για πάντα είναι ότι ο γρήγορος drummer είναι και πιο mainstream. Δηλαδή, αν ρωτήσεις οποιοδήποτε drummer και του πεις ή οποιοδήποτε μουσικό fan κτλ., του πεις ποιοι είναι αγαπημένοι σου drummer, σίγουρα θα αναφέρει γρήγορος drummer. Ναι. Δηλαδή, είναι σίγουρα ένα κομμάτι του να δείξεις σε τι level είσαι κτλ. Όχι το απόλυτο, αλλά καλός ή κακός. Όχι, ο drummer λέει είναι ο πιο εύκολα αναλώσιμος μουσικός σε μία μπάντα. Με τίποτα. Λοιπόν, ο drummer λέει στο στούντιο τις περισσότερες φορές αντικαθίσταται από υπολογιστές. Παίζει πάρα πολύ τεχνολογία, αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί είναι βασικά που ξεχωρίζει ο καλός drummer με το κακό drummer. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, ξέρω πάρα πολλούς μαθητές μου, οι οποίοι στο δίσκο ακούγονται πολύ καλύτεροι από το δάσκαλο. Μάλιστα. Ακούω δηλαδή τεμάκια, ας πούμε, 17 χρονών, ο άλλος είναι machine. Εσύ αυτό το πράγμα δεν προσπαθείς να το περάσεις, να το ενθυσίσεις, ότι παιδιά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι πιο οικονομικό, έτσι. Είναι πιο οικονομικό, αλλά είναι και ότι μερικοί με τον ήρωα να γράψουν το απόλυτο άλμπουμ. Ενώ εγώ, αν γράψω. Και εγώ μπορώ να φτιάξω πράγματα. Να πάω στο studio και να με κάνω να ακούγομαι, ξέρω εγώ, 300 BPM. Ένα πράγμα πολυβόλο. Το θέμα είναι ποιος θα τα παίξει live. Ναι. Το πιο βασικό. Εκεί πέρα κρίνεται η αλήθεια. Ναι. Και γι' αυτό είναι άλλη. Νομίζω εκεί έχουμε την αναγνώριση που έχουμε σαν μπάντα στο underground πάντα. Ότι είμαστε μπάντα που θα βγει live και θα παίξει ακριβώς αυτά που έπαιξε στο δίσκο. Πώς τα θυμάσαι όλα αυτά τα πράγματα? Καμιά φορά δεν τα θυμάμαι. Είχε πει ένα αστείο ο Καρν, μου λέει, George, λέει, άμα χαθείς κανένα σημείο, κάνε ένα big ending, λέει, και πέτα τα metal horns και το ξέρεις, θα το καλύψουμε. Και το σώσαμε, ναι. Λοιπόν, ο drummer λέει, επειδή είναι πίσω στη σκηνή και δεν φαίνεται, δεν έχει καμία τύχη με τα κορίτσια. Εντάξει, εγώ έχω δεσμό ούτως ή άλλως, οπότε δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλοι έχουν, αν θέλουν. Ναι. Όλοι. Εντάξει. Είναι το παράδειγμα του ομιλή, ο οποίος θα αναιρεί όλα. Ναι. Εντάξει. Καλά, αυτή παρά ήταν. Έχεις διαβάσει το βιβλίο, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, εκτός από τα clinics του Nile και όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα, έχεις και διάφορες συμμετοχές σε άλλα σχήματα. Έπαιξες με τους Tears το τελευταίο τους άλμπουμ. Μου λέγεις ότι ετοιμάζεις μια άλλη συνεργασία με μια ιταλική μπάντα. Θα ήθελα να μου πεις με ποια κριτήρια επιλέγεις τις μπάντες που σου προτείνουν να παίξεις μαζί τους, γιατί φαντάζομαι πως το inbox είναι γεμάτο από προτάσεις. Ναι. Έρχονται πάρα πολλές προτάσεις. Το θέμα είναι να μπορεί η μπάντα να καλύψει να με πληρώσει, να σου πω έτσι. Δηλαδή, σαν session μουσικός πέρα από τους Nile, προσέχω πάντα να επιλέγω καλές μπάντες. Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα του Nile ή κάτι, ξέρω, να με κυνηγάει εμένα προσωπικά ένα κακό άλμπουμ που έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και επιλέγω σύμφωνα με το αν μου αρέσει η μπάντα ή όχι. Σίγουρα μετά πρέπει να καλύψουν κάποια έξοδα κτλ. Δηλαδή, εννοείται ότι το κάνω για τα λεφτά. Είμαι επαγγελματίας μουσικός. Δηλαδή, αν παίξω σε 10 άλμπουμ πέραν τον Nile, πρέπει να πληρωθώ. Προφανώς. Ναι. Σαν session μουσικός. Πώς παίζει ο κιθαρίστας του τάδε τραγουδιστή, ξέρω εγώ, για τον τάδε τραγουδιστή.
Έτσι κι εγώ. Αλλά εμάς είναι και λίγο πιο ρομαντικά. Δηλαδή θέλω να μ' αρέσει η μπάντα, να μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά κτλ. Αυτό είναι το κριτήριο, νομίζω. Ναι. Μέσα σε όλες αυτές τις συνεργασίες οι οποίες γίνονται πέρα από τους Nile, είναι κάποια συνεργασία που έχεις κάνει τώρα με τον Bob Doncaccioni στο νέο άλμπουμ των Out Loud. Το οποίο μπορεί να ξενήσει αρκετό κόσμο γιατί είσαι ο κατεξοχήν death metal drummer. Θα πας να παίξεις τώρα σε ένα project αμερικάνικου hard rock μελωδικού. Έπαιξα ήδη. Έχουμε τελειώσει. Έχετε τελειώσει. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι με αυτό το κάνεις για να δείξεις ότι μπορείς να παίξεις και άλλα πράγματα πέρα από αυτό το οποίο σε γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ο Μπάμπης είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος, από πολύ παλιά ας πούμε. Έχουμε παίξει Nightfall μαζί. Και με το που μου το είπε, του λέω ναι, θα παίξω. Από την άλλη, ξέρει και ο Μπάμπης και εγώ ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ καλό να βάλουμε τον Γιώργο να παίξει. Hard rock, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ πλάκα η όλη διαδικασία του να γράψω κάποια τύμπανα, αν και είχα οδηγούσει από τον Μπάμπη ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι ακούγομαι σαν ένας hard rock drummer, που είναι με μεγάλη τιμή. Το πόδι δεν ξέφυγε σε κάποια φάση να παίξει κανένα blast. Μου βάλε ένα blast beat σε ένα κομμάτι. Είχε ένα σημείο ο Μπάμπης που μου λέει βάλε blast beat. Εντάξει, λέω. Οκ. Σύπας. Και πέρα από όλα αυτά είναι και τα βιβλία τα οποία ετοιμάζεις. Ναι. Τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το project? Αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί μία που μου το προτείνανε από τη σχολή μου, το Modern Music School, και μία που γυρνάω το tour και μου λένε έχουμε deadline 10 Νοέμβρη. Και λέω, όπα. Το βιβλίο λέγεται The Odyssey of Double Bass Drumming. Αυτό είναι βιβλίο instruction, αλλά είναι διδασκαλία. Ναι, ναι, ναι. Διδασκαλία. Είναι τριλογία. Το οποίο μάλιστα βάλαμε έτσι αυτή την ελληνικούρα, ξέρω εγώ. Βάλαμε Οδύσσια του Double Bass Drumming φυσικά. WBC Drumming, αυτά έχουν δύο κόσμους από μένα. Και χωρίζεται σε τρία level, beginners, intermediate και advanced. Mm-hmm. Το πρώτο, το beginners, είναι ήδη έτοιμο, θα βγει το Γενάρη. Λέγεται, εντάξει, δεν το έχω ονομάσει. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από το μηδέν και να πάρει αυτό το βιβλίο και να μάθει δύο πράγματα. Νομίζω θα μάθει τα πάντα. Θα μάθει τα πάντα. Και είμαι 100% serious και καλά όταν σου το λέω αυτό. Γιατί ξέρω τι θέλει ο πιτσιρικάς ο drummer. Το βλέπω σε μαθητές. Θυμάμαι τα πάντα από την παιδική μου ηλικία, προσπαθώντας να παίξω. Creator, Slayer, άλλο. Ποιο ήταν το πρώτο που έπαιξες? Ολοκληρωμένο. Ναι, διασκευή. For Whom the Bell Tolls. Μετάλλικα. Μετά από το Justice, Creator, Slayer. Ναι. Στο πρώτο μου live είχα παίξει. Στο δεύτερο live, συγγνώμη. Είχα παίξει τον Warren Temple, Slayer. Το Blood Red, People of the Light, Creator. Είχα παίξει πολύ πράγμα. Ναι. Μάλιστα, και το βιβλίο, το πρώτο στόμο κυκλοφορεί τώρα το Νοέμβρη. Όχι Νοέμβρη, Γενάρη. Ναι, Γενάρη. Τώρα το παραδίδω εγώ και το τυπώνουν. Το πρώτο μέρος λέγεται το ξεκίνημα της Οδύσσιας. Το δεύτερο λέγεται το ταξίδι, the journey. Και το τρίτο λέγεται the arrival. Ναι. Το οποίο θα βγει, εντάξει, αυτό θα βγει κανένα χρόνο και ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι πιο περιπετειώδες, το ταξίδι με όλους τους πειρασμούς ή η επιστροφή στο σπίτι. Ναι, ναι. Μάλλον η επιστροφή. Μάλλον η επιστροφή. Πολλοί νομίζουν ότι okay, γυρνάμε πίσω, αλλά. Ναι, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Εκεί θα έχει πάρα πολύ ξύλο, ναι. Το τελευταίο σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε ακόμα ένα βίντεο από την γενικότερη παρουσία του Γιώργου του Κόλλη στην δισκογραφία και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο TV World του Μάντα και του Metal Hammer και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Κόλλη. Γιώργο, συνεχίζεις και εξασκείς, έχεις να μάθεις και άλλα πράγματα σαν drummer, τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα? Όχι, ποτέ. Τώρα που μιλάμε βασικά μετά την εκπομπή θα πάω και θα παίξω όπως κάθε μέρα. Κάνεις practice. Αυτό ίσως είναι το μοναδικό surf που κάνω στο ίντερνετ εγώ. Δηλαδή, εγώ κάνω στο ίντερνετ μόνο τα συγκεκριμένα πράγματα που κάνω, email κτλ. Κάμια φορά χάνομαι λίγο στο YouTube με διάφορους drummer ας πούμε, που θαυμάζω και μ' αρέσουν. Δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε στο 50% δεν φτάνεις, νομίζω. Έβλεπα σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκε για τους Rush πριν από κάποιο καιρό που έλεγε ο Νίλ Πέρτμαν στα 55 του. Λέει, θεώρησα πως ήμουν καλός όσον αφορά τον χρόνο που μπορώ να κρατήσω. Αλλά πιστεύω, λέει, ότι ο drummer πρέπει να. Για να βελτιωθεί, πρέπει να κινείται και πέρα από τα χτυπήματά του. Ναι. Πήγε και έκανε μαθήματα για αυτό, το οποίο δεν το κατάλαβα για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πρέπει να κινείται, λέει, και έξω από τα χτυπήματά του. Η κίνησή του πρέπει να είναι, λέει. Η κίνηση. Προφανώς. Αν δεν έχεις καλή κίνηση, προφανώς καταπονείσαι περισσότερο, τελειώνεις πιο γρήγορα στο stage. Δηλαδή είναι όλα μαζί. Εγώ νομίζω το μυστικό είναι διάφορα στυλ. Δηλαδή να παίζει διαφορετικά στυλ. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου στο στούντιο να παίζει pop. Η R&B, δηλαδή που συχαίνομαι και τα δύο στυλ. Αλλά το κάνω σαν drummer. Λέω είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μου δώσει άλλα πράγματα. Ναι. Για πες μου λίγο για το Fusion, το project σου. Αυτό
αυτό είναι καλά, αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτό ζήτησα... καταρχάς γιατί το έκανες. Μα γιατί μου αρέσει funk. Ακούω πάρα πολύ funk. Πόσες ώρες έχει η ημέρα σου? Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Μακάρι να έχουμε 36, ξέρω εγώ, ή 40, δεν ξέρω εγώ πώς. Έχω ένα project βασικά με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, από Cerebrum, ο κιθαρίστης του Cerebrum, ο οποίος γουστάρει πάρα πολύ funk, jazz κτλ. Και λέμε, ας παίξουμε. Έχουμε τζαμάρει μερικές φορές κτλ. Δεν έχουμε βρει ακόμα χρόνο να πάμε να κάνουμε κανένα live κτλ. Αλλά θα γίνει σύντομα. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Με μια κάσα τώρα και ένα Tom. Και οι άλλοι να τρώνε, ξέρω εγώ. Σε πάνω σκήνη, ναι. Ναι. Από τα χρόνια σου στην ελληνική σκηνή, Cerebrum, Sickening Horror, Snowblind πιο παλιά, Nightfall, τι είναι αυτό που θυμάσαι περισσότερο? Θυμάμαι πάρα πολύ του Sickening Horror, οι οποίοι ήταν νομίζω η καλύτερη μπάντα που έχω παίξει. Αυτή η μπάντα είχε πάρα πολλά. Τώρα μπήκαμε με Nile μετά, εγώ τρέχαμε tour κτλ. Τότε κάποιες παρεξηγήσεις, το χάσαμε. Είσαι πάντα ανοιχτός για τα παιδιά σε περίπτωση που χρειαστούν. Όχι, κάτι, όχι. Όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα reunion που βλέπω, δεν τα γουστάρω. Ναι. Δεν τα γουστάρω. Ειδικά τώρα κάτι παμπάλες μπάντες, οι οποίες θυμήθηκαν πούμε, στα 50 τους να κάνουν ένα reunion, ας πούμε, ναι. Θέλουν να πάρουν ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι true, πας. Με Sickening κάναμε κάποιες κουταμάρες, το ξέρουμε και από μέρος μου και από μέρος του. Το χάσαμε. Εντάξει, αυτά θυμάμαι. Με Sickening είχαμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Και είχαμε αφήσει κάποια καλά πραγματάκια. Με Nightfall επίσης που ήταν αγαπημένη μου μπάντα και ξαφνικά μπήκα στην μπάντα. Μ' άρεσαν από το 90. Ναι. Ναι, και μετά μου λέει Φίμης, έλα και λέω. Έρχομαι. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, να ανακεφαλαιώσουμε. Ναι. Λοιπόν, Nile, περιοδία τώρα αυτή την εποχή και δίσκος ενδεχομένως του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Outloud κυκλοφορεί σε λίγο καιρό. Παίζει τύμπανα μαζί με τον Bob, μελωδικό αμερικάνικο hard rock. Το βιβλίο, ο πρώτος τόμος της Οδύσσειας, κυκλοφορεί τον. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Clinic στην Ελλάδα. Θα παίξουμε στο U-Groove Festival, το δεύτερο κομμάτι του. Πέρσι έγινε το πρώτο. Είναι στο Fuzz την 1η Δεκέμβρη. Μάλιστα. Είμαστε 4 drummer. Θα γίνει χαμός, θα τα σπάσουμε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπορείτε να δοθείτε. Μαθήματα κάνει. Μαθήματα κάνω στο Modern Music School, το οποίο είμαι μέρος του Modern Music School από το 2006. Απλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι και φέτος, το μισό χρόνο μέχρι τώρα τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω να πάω για ιδιαίτερα, οπότε δεν κάνω ιδιαίτερα. Αλλά και το βιβλίο γίνεται για τη σχολή, δηλαδή είμαστε μια οικογένεια με το Modern Music School, ούτως ή άλλως. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στο TV War. Να είσαι καλά, ήταν μεγάλη τιμή για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ακόμα από τα project τα οποία έχει παίξει ο Γιώργος μέσα στα χρόνια και επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Εδώ λοιπόν στο TV War του Mad και του Metal Hammer μπαίνουμε στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Email στο tvwar@mad.tv. SMS στο 54121, Mad και NOM, TV War και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ενώ facebook.com, κάθετος TV War είναι η σελίδα μας στο Facebook. Και πριν προχωρήσουμε, έχουμε προσφορά του Nori Moore, τρία άλμπουμ των The Road. Το Vengeance είναι η τελευταία του ηχογράφηση. Θρυλική μπάντα που έρχεται από την Νέα Υόρκη. Και νομίζω πως η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί περιέχει και μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Ronnie James Dio. Μιλάω φυσικά για το κομμάτι The Code. Λοιπόν, για να τα διεκδικήσετε τα άλμπουμ των Rhodes, SMS το 54121, MAD και NO, TV War, The Rhodes και ονοματεπώνυμο και καλή σας τύχη και είναι πρώτη εκπομπή του Νοέμβρη αυτή και πάμε να δούμε το chart τώρα των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα. Πήγαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το TV War του MAD και του Metal Hammer. Βρισκόμαστε όπως βλέπετε στο No Remorse Records και ήρθε η ώρα για να δούμε το Top 5 αυτού του μήνα. Το Top 5 του μήνα που μας άφησε, το Top 5 του Οκτωβρίου. Νούμερο 5, Electronomicon Unleashing the Shadows. Κλασικό heavy metal με έδρα το Seattle και την Αργεντινή, με έναν από τους πλέον χαρισματικούς τραγουδιστές που μπορείτε να ακούσετε τα τελευταία χρόνια, τον Diego Valdez. Πρόκειται για ένα άλμπουμ, όπως προείπαμε, κλασικού heavy metal, το οποίο θα σας θυμίσει έντονα την φωνή του Ronnie James Dio και πολύ πιασάρικα, καλοπαιγμένο, κλασικό, παραδοσιακό heavy metal. Νούμερο 4. Paradise Lost, Tragic Illusion 25.
Τι είναι αυτό? Είναι το άλμπουμ συλλογή που κυκλοφόρησαν οι Paradise Lost για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια παρουσίας τους στον χώρο και περιέχει διάφορα σπάνια και ακυκλοφόρητα τραγούδια από το παρελθόν του σχήματος, από B-sides των singles και από ειδικές εκδόσεις. Ένα ολοκέντρο τραγούδι, το Loneliness Remains, το οποίο θα θυμίσει σε πολλούς από εσάς τους Paradise Lost που όλοι κάποτε αγαπήσατε, ενώ έχει και επανηχογραφήσεις στο Gothic και στο Our Savior, δύο καινούργιες εκτελέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί αρκετά για το πώς τις απέδωσαν οι Paradise Lost. Και πάμε στο νούμερο 3 που είναι η Fates Warning, Darkness in a Different Light. Πρώτο άλμπουμ των θρύλων του αμερικάνικου progressive metal μετά από το 2004 και το FWX είναι το άλμπουμ στο οποίο ο Frank Aresti επανέρχεται στο συγκρότημα. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Fates Warning με τον Τιτάνα, με τον Bobby Jarzobek στα τύμπανα και έχω την αίσθηση πως πρόκειται για την progressive κυκλοφορία της χρονιάς, αν όχι για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, φίλες και φίλοι. Ενώ χωρίς καμία αντίρρηση εδώ μέσα θα βρείτε και το τραγούδι της χρονιάς που δεν είναι άλλο από το And Yet It Moves, είναι η σύνθεση που κλείνει το δίσκο, και στο Limited CD που κρατώ στα χέρια μου υπάρχει και ένα bonus disc το οποίο έχει μια extended, μεγάλη έκδοση του τραγουδιού Firefly, έχει το Falling Further, το οποίο τι είναι, μέσα στο δίσκο υπάρχει το κομμάτι Falling, το οποίο είναι μια ακουστική σύνθεση, το Falling Further είναι μια πλήρης full band εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, όπως και δύο live εκτελέσεις, το One και στο Life in Still Water. Και πάμε στο νούμερο 2, το οποίο είναι αυτό το καταπληκτικό πραγματικά άλμπουμ, είναι το The White Goddess των Atlantean Codex και κρατώ στα χέρια μου την έκδοση του βινιλίου, γιατί? Γιατί πραγματικά είναι ένας λόγος για να αγοράσετε pick-up όσοι δεν έχετε. Και νούμερο 1 για τον μήνα αυτό είναι το νέο άλμπουμ των Running Wild, είναι το Resilient. Resilient σημαίνει εύπλαστος, σημαίνει ελαστικός, σημαίνει αυτός που έχει την τάση να επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Και είναι βέβαιο πως ο καπετάνιος ο Rock'n'Roll θα αποφάσισε να δώσει τον τίτλο αυτό στο νέο άλμπουμ μετά την αλλαγή πορείας που παρουσίασαν οι Running Wild στο προηγούμενο τους άλμπουμ και με το Resilient επανέρχονται κατά κάποιο τρόπο στην κλασική Running Wild τραγουδοποίηση που όλοι αγαπήσαμε. Φοβερές στιγμές μέσα είναι το Soldier of Fortune, είναι το Desert Rose και είναι φυσικά το κομμάτι που κλείνει το δίσκο, το Bloody Island, ένα μεγάλο έπος. Αυτό λοιπόν είναι και το νούμερο 1 για τον μήνα Οκτώβριο. Πάμε να δούμε κάτι σχετικό και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθε η ώρα για το σημερινό Classic Metal Clip όπου και θα ασχοληθούμε με τον Michael Secker παίρνοντας την ευκαιρία από αυτό το φοβερό δισάλιδο που υπάρχει στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer, το Sign of the Hammer, Be My Guide, όπου και ασχολούμαστε με την γενικότερη δισκογραφική παρουσία των UFO, ο Michael Secker. Όπως πολύ καλά ξέρετε, μαζί με τον αδελφό του, τον μεγαλύτερο του αδελφό, τον Rudy, δημιούργησαν στο Hannover της Γερμανίας τους Scorpions και ο Michael Secker εμφανίζεται και στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Lonesome Crow. Όταν οι Βρετανοί UFO βρέθηκαν για κάποια show στην Γερμανία, δεν μπόρεσαν να έχουν μαζί τους τον τότε κιθαρίστα τους, τον Bernie Marsden, τον οποίο αργότερα θα συναντάμε και στους Whitesnake, και έτσι αποφάσισαν να δανειστούν για το συγκεκριμένο show τον κιθαρίστα του support συγκροτήματος, τον Scorpions λοιπόν. Όταν είδαν τα ταλέντα αυτού του παιδιού, του Michael Secker, έκαναν μια πάρα πολύ απλή κίνηση, τον έκλεψαν από τους Scorpions και τον ενέταξαν στο δυναμικό τους. Πρώτο άλμπουμ των UFO με τον Michael Secker στις κιθάρες είναι το Phenomenon που κυκλοφορεί το 1974 και είναι ο δίσκος που περιέχει αθάνατα πραγματικά τραγούδια όπως το Doctor Doctor και το Rock Bottom και ακολουθεί μια σειρά από πραγματικά καταπληκτικούς δίσκους. Είναι το Four Seed, το οποίο είναι λίγο πιο σκληρό, είναι ο δίσκος που ο Michael Secker πραγματικά λάμπει, είναι ο δίσκος που άκουσε ο Kirk Hammett τον Metallica και αποφάσισε να γίνει αυτό που έγινε. Είναι το No Heavy Petting, επίσης καταπληκτικός δίσκος, τον οποίο και διαδέχεται το Lights Out, η κορυφαία
στιγμή ίσως της καριέρας των UFO και αναμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους hard rock δίσκους της δεκαετίας του 70. Βγάζουν ακόμα ένα δίσκο με τον Michael Schenker στις κιθάρες, η UFO, είναι το Obsession και ακολουθεί το θρυλικό live, το Strangers in the Night, για να αποχωρήσει μια και καλή ο Michael Schenker από το συγκρότημα. Την εποχή εκείνη έκανε ένα μικρό πέρασμα από τους Scorpions, όπου και συμμετείχε για λίγο στις ηχογραφήσεις του Love Drive, έκανε μια audition στους Aerosmith, η οποία δεν πήγε και όσο καλά ελπίζαν όλοι, με αποτέλεσμα να μην πάρει το gig εκεί ο Michael Schenker, και στη συνέχεια δημιουργεί το δικό του το προσωπικό σχήμα. Πρώτο άλμπουμ για το Michael Schenker Group πλέον είναι το MSG, The Michael Schenker Group ονομάζεται αυτό. Ακολουθεί το MSG2. Στη συνέχεια βγαίνει ένας φοβερός δίσκος, το Assault Attack, με τον Graham Bonnet, πρώην Rainbow, στα φωνητικά. Και κάπου εκεί πέρα, μετά από δύο επίσης φοβερούς live δίσκους, έχει μπει ήδη ο Gary Barden στο συγκρότημα, εμφανίζεται αυτός ο απίθανος τύπος, ο Robin McCauley, και η MSG, η Michael Schenker Group, με το ονομάζονται σε Macaulay Schenker Group, μια εποχή κατά την οποία το συγκρότημα γνώρισε μια σχετική επιτυχία, αλλά νομίζω πως όσοι αναφέρονται στο πραγματικό ταλέντο του Michael Schenker τη θεωρούν ως την λιγότερο εμπνευσμένη του. Παρ' όλα αυτά, από όλα αυτά τα χρόνια της πορείας του Michael Schenker με τον Robin McCauley, έμεινε μια μπαλάντα την οποία λατρεύει όλος ο κόσμος, την οποία και θα δούμε σήμερα εδώ στο Classic Metal Clip. Εδώ λοιπόν και ήρθε η ώρα για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και σήμερα θα συναντήσουμε μια μπάντα η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ονομάζονται Blood Good και έρχονται από το ηρωικό Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη φοβερή αυτή πόλη που μας έχει δώσει μπαντάρες αγαπημένες και λατρεμένες, όπως η Queensryche, η Air Apparent, η Metal Church φυσικά, η Sanctuary, η Nevermore, η Fifth Angel και πολύ 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 ακόμα. Λοιπόν, το συγκρότημα είναι η Blood Good, οι οποίοι και είχαν δραστηριοποιηθεί παίζοντας heavy metal στις αρχές της δεκαετίας του 80 και κυκλοφόρησαν μία σειρά από άλμπουμ, 5 αν θυμάμαι καλά, από το 1984 μέχρι και το 1991, όπου και διαλύθηκαν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια στην αφάνεια, το συγκρότημα έχει επιστρέψει με το νέο του άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Dangerously Close, και έχουν ένα βίντεο κλιπ από εκεί. Πάμε να τους δούμε στο σημερινό Visions from the Underground και επιστρέφουμε για μεγάλο φινάλε. Look on the bright side of life. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχουμε επιλέξει από την αρχή της φετινής σεζόν να έχουμε στο φινάλε κάθε TV War το συγκεκριμένο soundtrack, Always Look on the Bright Side of Life, ξέρετε ποιο είναι? Ότι με αυτό το τραγούδι κλείνουν οι Iron Maiden τις συναυλίες τους, αφού φύγει η μπάντα από τη σκηνή. Ακούγεται αυτό το κομμάτι και το βρήκαμε πολύ ωραία ιδέα και το κλέψαμε στεγνά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Μάλλον υπάρχει, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σημερινό TV War. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Διαβάζουμε Hammer, ακούμε King Diamond και Mercyful Fate, Venom και Manowar, και κλείνουμε με το ολοκένουργιο clip, The Night Stalker. Καλό βράδυ. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain.